σου φαίνεται η επιλογή των καναλιών να αναφέρονται σε ηθοποιούς ή τραγουδιστές το έργο του παρουσιαστή? Βλέποντας ανθρώπους που είναι εκτός χώρου να έρχονται να κάνουν παρουσίαση, εμάς τουλάχιστον που είμαστε δημοσιογράφοι μας ξενίζει. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να αποδείξει αν μπορεί να το κάνει καλά ή όχι. Ακόμη και σε εκπομπή λόγου το Σαββατοκύριακο έβαλαν τον Τάσο Ιορδανίδη φέτος στη θέση ενός δημοσιογράφου, του Δημήτρη Γιατζόγλου που έφυγε. Γενικά μιλώντας, δεν μου αρέσει να βλέπω ηθοποιούς να παρουσιάζουν εκπομπές λόγου με θέματα, δημοσιογραφικές έρευνες, ρεπορτάζ. Δεν μπορούν να παρουσιαστούν από κάποιον που δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι επαγγελματίες από άλλο χώρο και φαίνεται σαν να μην τους ενδιαφέρει τι θα κάνουν στην τηλεόραση. Είναι λίγο σαν πάρεργο, οπότε δεν δίνουν το 100% τους και πολλές φορές φαίνεται στον αέρα. Βλέπω ηθοποιούς που καλούνται να κάνουν συνεντεύξεις, κάνουν ό,τι μπορούν και θεωρούν ότι το κάνουν και σωστά, αλλά δεν ξέρουν καν τι σημαίνει συνέντευξη. Η συνέντευξη δεν είναι απλά μια συνομιλία. Έχει ως σκοπό να βγάζει ειδήσεις, αλλιώς να αλλάξουμε τον όρο. Τον εκτιμώ. Εκτιμώ τη γνώμη του, είναι ένα παιδί το οποίο είναι δημοσιογράφος, είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και αυτό του δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο να μιλήσει και να εκφράσει τη γνώμη του όσον αφορά τα πράγματα. Ο Κώστας έχει ξεκινήσει με σπουδές πολύ σοβαρές. Ο Κώστας έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στην ΕΡΤ, θύτευσε δίπλα σε μεγάλες δασκάλες, τέλος πάντων, του ζωντανού. Και τώρα εγώ χαίρομαι και τον καμαρώνω πάρα πολύ που κρατάει την μπαγκέτα και εντός εισαγωγικών, ας το πούμε, να μην πω ηγείται, προηγείται, ξέρεις, στην εκπομπή. Έχει δική του εκπομπή, για να μην ψάχνω τις λέξεις, τέλος πάντων, και το κάνει εξαιρετικά. Για η ενωτερότητα σε όλη τη στο μεγαλείο, ναι. Μπράβο στον Τάσο Ιορδανίδη για τη στάση απάντηση, και την όμως. Απάντησή του. Πάρα πολύ ωραία. Απάντηση είναι αυτό. Είναι, ναι, είναι απάντηση. Όταν σέβομαι τον άλλον εκτιμώ. Και δεν το φουντώνει, σημαίνει ότι τον σέβομαι, το κλείνω, αυτό τέλο. Απάντηση απαντώ, είναι για μένα. Δεν απαντώ στον Κώστα τον οποίο εκτιμώ και, αλλά δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Δηλαδή, είναι ωραίο που σου μίλησε, αλλά δεν απάντησε στο θέμα. Είναι σαν το ρωτήσαμε τι είσαι Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εκτιμώ τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, αλλά εγώ τρώω μακαρόνια με κοιμά. Ή αν σ' αρέσει ο Γοτσουρός ο παρουσιαστής. Ναι. Μπορεί όμως να ήθελε να μην να μπει στη διαδικασία να ανοίξει μια ανοιχτή κουβέντα δημόσια με τον Κώστα Τσουρό. Οπότε σου λέει πιο ασφαλές είναι να. Ήθελε, δεν ήθελε για τον επόμενο μήνα. Ούτε θα ρωτάμε τον Τάσο Ιορδανίδη για τον Τζουρό και τον Τζουρό που σήμερα θα πάει και σε ένα event. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει για τον Τάσο Ιορδανίδη. Το θέμα είναι, παιδιά, να τα λες. Αν τα λες. Τόσο προβλεπόμενη είναι η τηλεόραση πια. Πάμε στο επόμενο θέμα. Τόσο προβλεπόμενη είναι. Ξέρουμε τι θα απαντήσει, ξέρουμε που θα πάει, ξέρουμε που θα πάει η κάμερα, ξέρουμε που θα το απαντήσει. Θα δούμε η Ιορδανίδη την Κυριακή, θα δούμε Τσούρα την Κυριακή. Το Σάββατο. Το ίδιο είναι. Το Σάββατο θα απαντήσει ο ένας και θα το απαντήσει ο άλλος. Νομίζω δεν θα ασχοληθεί κανείς με κανέναν, αλλά εντάξει.